للحديث عن Για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο πολύπλοκο ζήτημα του Ιράκ, θα συνδεθούμε με το Παρίσι, όπου βρίσκουμε τον Χάσνι Αμπίντι, ειδικό στα αραβικά θέματα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Euronews. Τι είναι αυτή η οργάνωση και πώς χρηματοδοτείτε? Πρόκειται για την κληρονόμο της αρχικής οργάνωσης που αποκαλείται Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε. Ιδρύθηκε το 2006 από την Αλ-Κάιντα της Μεσοποταμίας και εκπρόσωπο το Μουσάμπ Αλ-Ζαρκαουί. Στη συνέχεια τον διαδέχθηκε ο Αλ-Μπαγκδαντί και ανακοίνωσε ότι η οργάνωσή του ανεξαρτητοποιείται. Το Ισλαμικό κράτος είναι ένα συνοθήλευμα μικρότερων οργανώσεων που διαρκώς αναζητούν χώρο για να αναπτυχθούν. Αυτό χρηματοδοτείται υπό την έννοια ότι τα όπλα αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαχών, πάρθηκαν λίτρα, αλλά και από άλλες επιχειρήσεις, όπως η ληστεία στην Κεντρική Τράπεζα της Μοσούλης που απέφερε 500 εκατομμύρια δολάρια. Η οργάνωση επωφελήθηκε πολύ και από τα σύνορα Ιράκ-Συρίας για να προσελκύσει και να μετακινήσει πολλά από τα μέλη της. Πώς εξηγείτε την απόφαση της Ουάσιγκτον να παρέμβει τώρα μέσα από στοχευμένες επιδρομές, αν και έχουν περάσει 2 χρόνια που το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε τις επιθέσεις? Η Αμερικανική απόφαση είναι μια καλή απόφαση, αλλά ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση. Το ερώτημα επ' αυτού είναι γιατί η διεθνής κοινότητα αφυπνίζεται τώρα. Διότι εδώ και πολύ καιρό υπήρχαν εκκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα για την προστασία της Ιρακινής κοινωνίας και όλων των στοιχείων που την αποτελούν, ακόμη και του πλέον αδύναμου κρίκου, των χριστιανών του Ιράκ, που δεν καταφεύγουν στη στρατιωτική βία για την αυτοπροστασία τους όπως οι Σουνίτες. Και παρόλες τις εκκλήσεις, η διεθνής κοινότητα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία προσπάθεια. Μετά την ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα μπορεί να βοηθήσει την Ιρακινή κυβέρνηση που θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση με τους χριστιανούς του Ιράκ, ώστε να λάβει τη βοήθεια της Αμερικανικής κυβέρνησης. Κυρία Μπίντι, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση των απόψεών σας. Λάβω.